Δημήτρη, καλησπέρα. Δημήτρη, μας ακούς? Με ακούτε? Ωραία, ωραία. Και εγώ σ' ακούω, και εγώ σ' ακούω. Μια χαρά. Ωραία. Καλησπέρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έλεγα πριν, μιλώντας λίγο για το παιχνίδι του ΠΑΟ χθες, το δικό σας με τη Ventspils, ότι ήταν άλλο ένα μάτς το οποίο ο ΠΑΟ έδειξε ότι σιγά-σιγά ανεβαίνει, έδειξε ότι σιγά-σιγά βρίσκει τον καλό του αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Τον τελευταίο καιρό, ειδικότερα και από τις προπονήσεις, πράγμα που δεν μπορεί να το διαπιστώσει ο κόσμος, καλύτερη σίγουρα πορεία και φαίνεται και από τα τελευταία αποτελέσματα. Σε αυτό, τι έχει βοηθήσει? Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν είστε όλοι μαζί και δουλεύετε? Έχει βοηθήσει το γεγονός ότι ίσως και αρκετοί από εσάς σιγά σιγά βρίσκεστε έτσι, όχι σε φόρμα, αλλά σε καλύτερη κατάσταση από την αρχή της σεζόν? Ναι, είναι ο πρώτος καιρός που δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό και είμαστε όλοι μαζί υγιείς και προπονούμαστε. Mm-hmm. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτό, ώστε να βρει χημεία μια ομάδα και ρυθμό. Και αντιμετωπίζουμε και το παιχνίδι με καλύτερη ίσως συγκέντρωση, θα έλεγα. Εσύ, Δημήτρη, ήρθες μετά το ξεκίνημα της σεζόν, αν και ουσιαστικά ήταν πάνω στο ξεκίνημα, αλλά είχες, βρήκες μια ομάδα, έτσι, η οποία δούλευε το προηγούμενο δίμηνο, ας πούμε, και ήρθες κι εσύ και κούμπωσες σε αυτήν. Ποιες διαφορές βλέπεις τώρα από το ξεκίνημα? Όταν ήρθα εγώ ήταν η κατάσταση λίγο περίεργη λόγω του τραυματισμού του Αντώνη και αυτό που είχε με τον Τίλαρτ. Mm-hmm. Και σίγουρα από τότε και με τις προσθήκες που έγιναν με τον Γκος το τελευταίο καιρό, δείχνει να έχει βρει η ομάδα κάποια μεγαλύτερη ηρεμία ίσως. Και με τη χρησιμοποίηση κάποιων παιχτών που δεν χρησιμοποιούνταν τόσο στην αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Όπως είναι και ο Χρυσοκόπουλος, όπως είναι και ο Απόλλωνος Τσόχλας. Mm-hmm. Έχουμε βρει μια καλύτερη χημεία ίσως στο τελευταίο καιρό και δουλεύουμε πολύ καλύτερα λόγω του ότι είμαστε και στην προπόνηση πλέον και φαίνεται και στα αποτελέσματα. Mm-hmm. Δημήτρη, εσύ τα προηγούμενα χρόνια, okay, πέρσι στην Αστάνα, πιο παλιά στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, έχεις ακούσει προφανώς τα προηγούμενα χρόνια για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, πώς δουλεύει, τον τρόπο λειτουργίας τους και όλα αυτά. Αυτά που έχεις βρει εδώ στη Θεσσαλονίκη συμπίπτουν με αυτά έτσι που είχες ακούσει? Γιατί είναι λίγο, ξέρεις, ξεχωριστός ο τρόπος λειτουργίας του μπασκετικού ΠΑΟΚ, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, το είχα ακούσει αυτό τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα που το ζω πραγματικά καταλαβαίνω τη διαφορά. Είναι ένα πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο. Πραγματικά παρέχουν σε ένα παίχτη ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να αποδώσει το γήπεδο και να είναι 100% συγκεντρωμένος αυτό. Mm-hmm. Έλεγα ότι εσύ είχες ένα καλοκαίρι περίεργο στη λογική ότι προπονήθηκες για πολύ καιρό σε πολύ υψηλό επίπεδο στη ΤΣΣΚΑ και στην πορεία ήρθε ο ΠΑΟΚ. Σε βοήθησε αυτή η εμπειρία? Σίγουρα ήταν μεγάλη βοήθεια να προπονηθώ και να παίξω και 9 παιχνίδια, δεν κάνω λάθος, με τη ΣΕΚΑ. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση μετά από αυτό το μήνα που έμεινε εκεί και ήμουνα πολύ έτοιμος στο να ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε θα ήταν στην καρδιά μου, όπως στο ΠΑΟΚ. Εμείς τον Λία Παθεδόρ τον μαθαίνουμε φέτος, να σου πω την αλήθεια, έτσι για τους λίγους μήνες που είναι εδώ. Εσύ τον ξέρεις και από την συνεργασία σας πέρσι στην Αστάνα. Είχε αρκετή πίεση στο ξεκίνημα. Είχε πολλή αμφισβήτηση, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά σιγά σιγά η ομάδα βρίσκει το πρόσωπό της. Εσύ πώς βλέπεις τη συνεργασία μαζί του? Σε ρωτάω γιατί είναι δεύτερη χρονιά που συνεργάζεσαι και ξέρω ότι δεν προέκυψε το Σεπτέμβριο. Ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ σε ήθελε και τον Ιούνιο. Έτσι. Απλά ναι, ήταν άλλες συνθήκες τότε. Σέβομαι πολύ τον Ηλία και πραγματικά απολαμβάνω το παιχνίδι παίζοντας για αυτόν.
και πέρσι αλλά και φέτος. Όπως είναι λογικό, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα με πολύ μεγάλη μερίδα οπαδών και είναι λογικό να υπάρχει πίεση όταν δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Άλλο θα υπήρξε στήριξη από την ομάδα προς τον κόουτ και προς μας τους παίκτες, γιατί ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι η πραγματικότητα, να το πω. Σίγουρα όταν έρχονται τόσο νωρίς οι ήττες, δημιουργείται αυτή η αμφισβήτηση και αυτή η πίεση. Αλλά ήμασταν ενωμένοι και πιστεύω ότι βγήκαμε κάπως από αυτή την κρίση και τώρα πια μπορούμε και πιο ήρεμοι, να το πω, να παίξουμε και να δείξουμε τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε στο παρκέ. Μου δίνεις καλή assist. Ήθελα να το πάω και από μόνος μου, αλλά το πήγες εσύ. Ναι. Μήπως το γεγονός ότι τα πολύ ζόρια τα περάσατε στην αρχή της σεζόν, στο ξεκίνημα, είναι έτσι, ναι. Μήπως σας βοηθάει τώρα που σιγά σιγά έτσι αρχίζετε να αποδίδετε αυτό που περιμένατε? Η αλήθεια είναι ότι σε μια τόσο μεγάλη σεζόν είναι λογικό κάποια στιγμή να μην έχει αποτελέσματα. Όλες οι ομάδες με πολύ ελάχιστες θέσεις μπορούν να το κάνουν αυτό. Σε εμάς, όπως είπα, έτυχε να είναι η αρχή της σεζόν. Αυτό ήταν απίστευτο, γιατί είναι διαφορετικό να ξεκινάς με 4 σερί ήττες και διαφορετικό να παίρνεις κάποιες νίκες, που είναι αυτό που σου δίνει ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι αντιδράσαμε σωστά με τον Άρη και μπορεί να σε ένα καλύτερο φεγγάρι, θα έλεγα. Με αυτό το καλύτερο φεγγάρι έχετε το Σάββατο ένα παιχνίδι στην Αμαλιάδα με τον Κόρυβο, που το ξέρουμε από όλα και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, ότι αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ απαιτητικά όταν υπάρχει ένα ταξίδι το οποίο δεν είναι εύκολο, και έχει προηγηθεί και παιχνίδι έτσι στο μεσοβδόματα για την Ευρώπη. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου? Σίγουρα θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Κόρυβο είναι μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι από την Παρασκευή. Κινήσουμε ταξίδι μέχρι να τελειώσει το τελευταίο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε τη νίκη. Γιατί, όπως είπα, είναι πάρα πολύ σημαντικό παρόλο τη δυσκολία. Δημήτρη, και μια τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με την εθνική. Ήσουν και εσύ μέλος αυτής της εθνικής των προκριματικών, η οποία στα δικά μας τα μάτια έπαιξε και παραπάνω από αυτό που θα περιμέναμε. Έχεις βρεθεί στην εθνική και παλιότερα, έτσι, σε δωδεκάδα μεγάλης διοργάνωσης. Ποιες είναι οι διαφορές τώρα, γιατί τώρα ξέρεις είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και πώς βλέπεις όλη αυτή τη διαδικασία των προκριματικών? Ήταν κάτι πρωτόγωρο και αυτό, γιατί έπρεπε πολύ γρήγορα να βρεθούν 15 παιδιά και να φτιάξουν μια ομάδα μέσα σε 3 μέρες. Παίξαμε το πρώτο παιχνίδι μέσα στο Leicester με την Αγγλία, που ήταν ένας δυνατός αντίπαλος. Πήραμε εκεί την νίκη που μας έδωσε μια ψυχολογία. Και θέλω να το δω καλύτερη. Ωραία. Σίγουρα είναι κάτι περίεργο. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια και με υγεία πάνω απ' όλα. Έτσι, στη σεζόν που είναι μεγάλη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.